Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πρόσκομεν Κύριε φωτισμός μου και σωτήρι μου Κύριε σπέρας πιστής της ζωής μου, σοφία προς Εβραίους του Πιστορής Παύλου του Ανάγνωσμα πρόσκομεν αδελφοί ο Κιάζων και ηγεσόμενε ξενός πάντες δίνες δίνες το πεστίνες και αδελφούς από τους καλή λέγω. Απαγγελώ το όνομά σου αδελφοί σου με μέσα εκκλησίας ημνής του και πάλι εγώ έσω με το πιστό σε κοστό. Και πάλι μη λέω και τα παιδιά μοίρας είναι ο Θεός και ζουν τα παιδιά και κοινώνει το σαρκός και αίματος. Και αυτός παραπληθούς με τέσσερις τον αυτόν είναι δια του θανάτου καταργήσει το κράτος έργο του θανάτου, τέσσερις τον διάβολο και απαλλάξει. Επίζων αυτό και δέστε πάση αρεμέση του μεταλαμβάνει στην εξ αυτού. Ευλογίε πηγαίνει η ιατρία παθών αγιασμών οίκων πάση που πολύ ώρα τη και ράτσε λέξη του Μεσότο κράτου και σου στην καρδία. Και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο την και η και ει όνο των ονομή. Ειρήνη πάστα και βαλάσιμο τον κύριο κλείνομε. Κλείνον κύριο το ου και υπάρξον μόνο η νιορτάρι από τη στην εκδεξάμενο και αγιά τα είδρα και ευλόγησον πάντα εμά. Του για τι κλήσει του αυτόν αυκένου σημαίνουν τι δουλειέ πρόσχημα και καταξίωσεν εμά εκκλησία του αγιασμού σου. Για τη στουίδα του στούτου μεταλήψε ώστε και ραντιζού και γερέσουν οι κυρίες υγεία της κύριας του σώματος. Τρία ρεγιασμός του ψηφώνει του σωμάτων μπορείς και στην δόξη και ευχαριστή και προσκύνω στην αναπέμπομαι στον άρχο του Πατρί και το Παναγίου και αγαθόν την οποία σου πνεύμα την ίδια ή και στους όνους των όνων αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νύχτα στις ευθεβές της κατεταλμίων λογούμενος. Σώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη Ευθεβέση κατεναντίον Λορούμενο και των Σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη Ευθεβέση κατεναντίον Λορούμενο και των Σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των Σόδωρεων αξίου ημά πίσω Θεοτό και Παρθένε. Παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα τη επίστη. Μεταλαμβάνουσιν ελέησον ημά ο Θεό κατά το μέγα λέω δεν θα σου επάξουν και ελέησον. Έτσι δεώνεται υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και απέσεων αμαρτιών των δούλων σου, του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών και Πληρωμάτων, το Κέντρο και, των Μονάδων, και υπέρ του ευθύνη από αυτού τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Ότι ελίμον και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομαι, ή τον άκουσα Πατρί και το Παναγίο και αγαθό τη οποία πνεύμα την ίν και ίκαι στου όνου των νεμήν. Δόξα ο Θεό, ελπίσιμο, κύριε δόξα. Ο Ιωρδάνη, ο Ιωάννη, ο οποίο είναι και το δεξάμενο και αγιά στα ίδια τιμών σωτηρία Χριστό, ο αληθινό Θεό. Σπριζή, Παναθάνου και Παναμό Μαγία Αυτομητρό. Τον Αγίων Δόξων Αναγίων Κοσμά και Δαμιανού Παντελήμονο και Ερμολάου και Πάντων των Ιαματικών. Τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ Κιάνη. Τον Αγίων Δόξων Ρωμάρτυρο Φιλουμένου. Του Αγιοταφίτου του Κυπρίου. Ούτε μνήμη επιτελούν και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσει εμά ο αγαθό φιλάνθρωπο και λέει με ο Θεό. Εκ μέρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μα Πατρό Ιωή. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πρόεδρε και το Διοικητικό Συμβουλίο, του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Αντιπροέδρους του, τα μέλη, κυρία Διευθύντρια, για αυτές τις εργασίες που κάνετε στο τοπικό κέντρο άμεσης βοήθειας. Επίσης, να ευχηθούμε στα στελέχη και στα πληρώματα των ευθεροφόρων να είναι αχρίαστα. Να είναι αχρίαστα. Για όλο το καλό όλων μας. Όλων μας. Και επειδή εγώ κατάγομαι από ένα χωριό ακριτικό, κύριε Πρόεδρε, και είμαι και λίγο ανάποδος άνθρωπος, όπως ξέρετε όλοι εδώ οι περισσότεροι δηλαδή, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, ο κύριος υπουργός, κοιτάξτε να δείτε, η επαρχία πολλές φορές θεωρείται παραγκονισμένη. Παραγκονισμένη από πολλούς και διαφόρους. Είναι επιτέλους ένα πολύ καλό έργο αυτό που κάνετε για την Έδεσα. Πάρα πολύ καλό έργο. Κοιτάξτε, αυτό να είναι η απαρχή για τον νομό μας. Η απαρχή. Και όχι εδώ ξεκινήσαμε, εδώ τελειώσαμε. Ξέρω ότι η Αριδαία δεν έχει που να στεγαστεί. Δεν έχει που να στεγαστεί. Οπότε κανονίστε, θα τα βρείτε και με τον Δήμαρχο εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Διοικητά? Για να κανονίστε να βρούμε και ο θύμα. Είμαι σίγουρο ότι τα έχετε όλα στο νου σα. Εγώ απλώ επειδή είμαι ανάποδο άνθρωπο τα λέω. Έρχομαι ζώντα το πολυτιμότερο αγαθό όπω έχει λέγει και ο Άγιος Καλίνικος, την υγεία να την έχετε πάντοτε μπροστά σα. Συγχαρητήρια και πάλι. Διευκόντω των Αγίων Πατέρων Μόνο Κύριο του Θεό, κλείσουν και σώσουν εμά. Αμήν. Ο Θεό μαζί σα. Αν θέλει κάποιο να τον νοικιάσω, πολύ ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα, κύριε Διοικητά, κύριε Πρόεδρε, στο πρόσωπό σας καλωσορίζω όλους τους εκπαιδευτικούς καλωσορισμένους.
Είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πραγματικά, γιατί όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτός ο χώρος δημιουργεί συνειρμούς, δημιουργεί μνήμες, έχει μια φυσική συνέχεια και σήμερα είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις. Είναι πραγματικά μια μέρα ορόσημο, γιατί επί της ουσίας σηματοδοτεί τις νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, θα πω ότι ο όρος αφανής ήρωες σε κάποιες περιπτώσεις παίρνει το πραγματικό περιεχόμενο, γιατί πέρα από την εξειδίκευση που χρειάζεται αυτή η εργασία, χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται θάρρος, αγάπη, αυταπάρνηση και πολλές φορές μέσα σε ένα 24ωρο χρειάζεται το στέλος που θα χρειαζόταν ένας άνθρωπος σε ολόκληρη τη ζωή του. Για την πρωτεύουσα του νομού, για την πόλη της Έδεσας, είναι κάτι πολύ σημαντικό το να έχουμε εδώ την έδρα του ΕΚΑΒ, γιατί επί της ουσίας ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας αλλά και την πραγματική παροχή υπηρεσιών υγείας. Το διεκδικητικό πλαίσιο νομίζω το είπατε πάρα πολύ καλά ο πατέρας Μάξιμος, δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρω. Αυτό που θα πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν σε αυτή την αναβάθμιση, στους διασώστες μας και βέβαια ο Δήμος Έδεσας όπως πάντα θα είναι εδώ δίπλα για ό,τι χρειαστεί. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο έργο σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Διευθυντά, κύριε Διοίκηση του ΕΚΑΒ, υπεύθυνος της Περιφέρειας, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, αντιπεριφερειάρχοι, δήμαρχοι. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί αυτό είναι η ουσία της πολιτικής. Ένα αίτημα των ανθρώπων του ΕΚΑΒ πριν από πολλά χρόνια. Σήμερα βλέπουμε ότι ικανοποιήθηκε και μάλιστα το επίπεδο λειτουργίας είναι αρκετά καλό. 50.000 ευρώ βρέθηκαν, το κεντρικό υπουργείο τα ενέκρινε, η αντιπεριφέρεια προσέφερε τη μελέτη και σήμερα οι άνθρωποι που βοηθάνε όλο τον κόσμο έχουν ένα χώρο να σταθούν αξιοπρεπέστατα. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον προηγούμενο υπεράρχη, τον Γιατζή, τους υπουργούς του Φωτοζαμάνη και τον Πλέμπη που ενέκριναν το ποσό αυτό. Και έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε αυτή τη θέση. Είναι ένα μικρό δείγμα της προσπάθειας της κυβέρνησης και της προσπαθή του Γιάννη Μητσοτάκη να αλλάξουν πράγματα στην υγεία. Σήμερα εγκαινιάζονται από την Αθηνά η Αντρία. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα για προληπτικές εξετάσεις. Τα κέντρα υγείας ανακαινίζονται, παρεμβάσεις σημαντικά στα νοσοκομεία γίνονται, δίνονται μεγάλα κίνητρα σε γιατρούς να έρθουν. Ο νομός Πέλλας έχει χαρακτηριστεί παραμεκτόριος, άρα λοιπόν τα κίνητρα είναι περισσότερα. Είναι ικανοποιητικά αυτά, όχι, ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες όλων που επικεντρώνονται στο να βελτιώσουν ευκαιρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όπως εσάς, γιατί χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα στο ΕΚΑΒ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είστε οι άνθρωποι που πραγματικά ο κάθε πολίτης τους θέλει δίπλα του και φροντίζουν ώστε να μπορείτε να έχετε τουλάχιστον τα απαραίτητα για να προσφέρετε τις σημαντικότερες υπηρεσίες. Έγινε η έδρα του ΕΚΑΒ 14 στην Αιγαία. Νομίζω οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες θα μπορέσουν να βρουν μια λύση για το θέμα. Είναι θέμα υπουργείου αντιπροσωπικής ανάπτυξης. Την χάρη να είμαι εγώ, αν υποθείτε, θα το παραχωρήσουμε και να προχωρήσουμε. Συγχαρητήρια για το ρόλο σας, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και όπως είπε ο Πάτερ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.